Συναντηθήκαμε σήμερα με το Διευθύνοντα Σύμβουλα της ΕΙΔΑΠ, εκ μέρους του ΚΚΕ, και βάλαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής, του Θριασίου γενικότερα. Το πρώτο ζήτημα που μας απασχολεί έντονα και απασχολεί και τους κατοίκους και το βάλαμε στο Διευθύνον Σύμβουλο έχει να κάνει με την δημιουργία σύγχρονου δικτύου ομβρίων λιμάτων. Υπήρχε η δέσμευση ότι το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την περιφέρεια θα πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται έτσι ώστε όλοι οι μεγάλοι δρόμοι και το οδικό δίκτυο να εξοπλιστεί με ένα σύγχρονο δίκτυο ομβρίων λιμάτων. Περιμένουμε βέβαια και είμαστε σε αναμονή προτού κάνουμε και κινητοποιήσουμε τους κατοίκους. Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί έντονα είναι η δυνατότητα να υπάρχει πάνω του ενός δρολογιού σε διπλοκατοικίες ή τριπλοκατοικίες στα εκτός σχεδίου αλλονομιμοποιημένα κτίσματα όπου κατοικούν χιλιάδες συμπολίτες μας. Εκεί υπήρχε η δέσμευση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι άμεσα, την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θα αλλάξει ο κανονισμός σε ΕΙΔΑΠ προκειμένου όλοι οι συμπολίτες μας, οι εργαζόμενοι, να μπορούν να έχουν το δικό τους δρολόγιο στη δική τους κατοικία. Το τρίτο ζήτημα, που είναι εξίσου σημαντικό και επίκαιρο, έχει να κάνει με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου αναγκάζονται να κάθε μήνα να ξεβουλώνουν και να αδειάζουν τους βόθους τους. Και εκεί υπήρχε η δέσμευση μετά από την έντονη παρέμβασή μας ότι θα αλλάξει ο κανονισμός, ούτως ώστε δωρεάν να μπορούν να συνδέονται με το δίκτυο της αποχέτευσης σε ΕΙΔΑΠ. Αυτή ήταν η δήλωση και η δέσμευση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Περιμένουμε να υλοποιηθεί. Μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για κατοίκους με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, που η ανάγκη να λύσουν το πρόβλημα της αποχέτευσης είναι άμεσο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ως ΚΚΕ, θα πιέσουμε και το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν και καμία χωρίς να τον ξεσηκώσουμε, χωρίς να το βάλουμε μπροστά στον αγώνα, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα προβλήματα αυτά που απασχολούν τους κατοίκους περιοχής.